Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου. Είμαι ο Σταμάτης Βούλγαρης και αυτό είναι το σχόλιο της ημέρας. Ουσιαστικά η κυτρινόμαυρη επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ζόρια αύριο το βραδάκι στο ΆΚΑ. Ένα παιχνίδι το οποίο οι κυτρινόμαυροι πρέπει πάση θυσία να κερδίσουν για να έχουν βάσιμες ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Φυσικά μετά το βαρύ 3-0 από την Μπράγκα στην Πορτογαλία, τα πράγματα δεν είναι στο χέρι της ΑΕΚ. Και μακάρι η Λέστερ να κάνει αυτό που έχει κάνει μέχρι στιγμής, που κερδίζει μέσα έξω, και η ΑΕΚ να πάρει το τρίποντο κόντρα στους Ουκρανούς, ώστε το παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης με την Μπράγκα στο ΆΚΑ να είναι ένας τελικός, όπως ήταν για παράδειγμα το παιχνίδι με τη Σεντ Γκάλεν στην Ελβετία και με την Βόλφσμπουργκ στην Αθήνα. Η ΑΕΚ έχει την ποιότητα να κερδίσει σε ένα παιχνίδι τους Πορτογάλους. Δεν θα χρειάζεται, αν η Λέστερ κάνει διπλό στην Πορτογαλία, να υπερκαλύψει τη βαριά ήττα με 3-0. Θα της αρκεί μία νίκη για να αποκτήσει εκείνη το προβάδισμα και όλα πλέον να κριθούν την τελευταία αγωνιστική στην Αγγλία, όπου θεωρητικά η Λέστερ θα είναι αδιάφορη, αφού θα έχει εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και την πρώτη θέση και την πρόκριση, και θα μπορεί η ΑΕΚ να παίξει για δύο αποτελέσματα στο νησί. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, το παιχνίδι με τους Ουκρανούς, με βάση τα όσα είδαμε και στο πρώτο μάτι στην Ουκρανία, δεν πρέπει βεβαίως να υποτιμηθεί η αντίπαλος της ΑΕΚ, ωστόσο δεν αποτελεί φόβητρο. Η καλή ΑΕΚ στην καλή της βραδιά θα μπορεί εύκολα να καθαρίσει τους Ουκρανούς και να πετύχει αυτή τη δεύτερη νίκη που θα τη βάλει γερά στο κόλπο της πρόκρισης. Περιμένω με αγωνία να δω τις επιλογές του Μάσιμο Καρέρα, γιατί μας έκανε αρκετές εκπλήξεις την Κυριακή στη Ριζούπολη κόντρα στην ΑΕΛ, και επειδή ακολουθεί ένα πολύ πιο δύσκολο για μένα παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη την Κυριακή, σε σύντομο χρονικό διάστημα δηλαδή, θέλω να δω πώς θα επιλέξει να διαχειριστεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μένει να δούμε μετά την επιστροφή του Κρίστης, έτσι, αν θα πάει με διάδα στο κέντρο, με 4-2-3-1 δηλαδή, ή με τριάδα στην μεσαία γραμμή, ή αν επιλέξει ο Καρέρα να πάει με μία διάταξη 3-5-2, έτσι όπως είχε πάει στην Ουκρανία, όπου ουσιαστικά απασφάλισε τους Ουκρανούς, τους εξιδωτέρωσε μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί, και κατάφερε να φτάσει σε μία εύκολη νίκη. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τα οποία ζούμε και βιώνουμε, μετά το βίντεο του Κλάτεμπερ και το σχολιασμό των φάσεων. Εντάξει, είναι πλέον κοινώς παραδεκτό, είναι πλέον εξόφθαλμο το γεγονός ότι υπάρχουν δύο οργανισμοί όπου είναι ό,τι μας συμφέρει, όποτε μας συμφέρει. Για το φάουλ του Τσόλακ στον Πίρσμαν έχουμε αναφερθεί και στο ενός.gr εδώ και από τη μέρα του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να ακούω αυτές τις δικαιολογίες ότι είναι μπασκετικό φάουλ, γιατί αν δοκίμασε κάποιος να τρέξει και να βάλει κάποιον κολλητό του να του τραβήξει το χέρι σε ανάποδη κατεύθυνση από αυτή που τρέχει, θα είναι εκπληκτική η κολοτούμπα και η βουτιά που θα κάνει. Όταν λοιπόν εκτροχιάζεις με έναν τέτοιο τρόπο έναν αντίπαλο, τον να υποχρεώνεις να χάσει την ισορροπία του, δεν μπορείς να επικαλείσαι ποτέ τον ποτόν ότι δεν υπάρχει φάουλ. Είναι επίσης αστείος ο επικοινωνιακός μηχανισμός του Ολυμπιακού που ξαφνικά αγάπησε τον Μαρκ Κλάτεμπεργκ και τον έχει κάνει σημαία με βάση το συγκεκριμένο σχολιασμό του. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Η ΑΕΚ έχει επιλέξει να έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική, να μην σηκώνει φωνές διαμαρτυρίας. Έχει επιλέξει έναν άλλο τρόπο λειτουργίας. Μένει να φανεί αν θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα σαν αυτά του Φωτιά ή σαν αυτό που είχαμε στα Γιάννενα κατά τη διάρκεια της σεζόν, για να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή η ΑΕΚ που ελέγχει την ΕΠΟ δεν είναι αυτή η οποία παίρνει συνέχεια σφυρίγματα.